τον Οκτώβριο του 2005 σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα παιχνίδι που κέρδισε η ομάδα μου με 3-1 και μάλιστα με ανατροπή αφού στο ημίχρονο χάναμε 1-0. Προερχόμουν από μια αγωνιστική απραξία 2-3 μηνών με πολύ λίγη λεπτά συμμετοχής, καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Θεωρώ όμως ότι ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένος, κυρίως στο ψυχολογικό τομέα, και ότι έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, κυρίως αμυντικά, και βοήθησε την ομάδα μου να πάρει μια σπουδαία νίκη. Για τον Ολυμπιακό, είναι ξανά μπροστά με τον ΟΚΑ. Πέρασε ο ΟΚΑ μες στην περιοχή, το πλασέ, πολύ όμορφο γκολ, 3-1. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο Ολυμπιακός δίνει διαστάσεις στην επικράτησή του κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα πανέμορφο γκολ του ΟΚΑ. Στην αγωνιστική περίοδο 2004-2005, στο καινούριο πλέον Γιώργος Καρισκάκης, και θα μιλήσω λίγο για το πρωτάθλημα εκείνο που κατακτήσαμε, με μια χρονιά πάρα πολύ απαιτητική, συναρπαστική θα έλεγα, και με πάρα πολλές εναλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Καταφέραμε να κόψουμε πρώτο το νήμα στο ιστορικό πια παιχνίδι, στο Καφατζόγλιο, εναντίον του Ηρακλή. Η μπάλα στα δίκτυα, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το χρυσό γκολ που του χαρίζει τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία, γιατί ήταν το πρώτο μου πρωτάθλημα. Συναισθηματικά ήταν η πιο γεμάτη χρονιά, με πάρα πολύ έντονες στιγμές, οι οποίες θα παραμείνουν χαραγμένες βαθιά στο μυαλό μου, αλλά και στην καρδιά μου. Τάσος Πάντος ο επόμενος. Ο 29χρονος αμυντικός που αγωνίστηκε φέτος και στις δύο πλευρές και στα δύο άκρα της άμυνας.